Και σήμερα στην εκδήλωση της Πέμπτης. Καλό μήνα, καλή άνοιξη για όλους. Σήμερα κεντρικός ομιλητής θα είναι ένας γνώριμος από και από παλιότερες ομιλίες, ο κ. Νικόλαος Μαρκάκης, βοτανολόγος, βοτανοθεραπευτής. Το θέμα του είναι η αρχονική από την αρχαιότητα έως σήμερα. Να έχει βγει και το πρόγραμμα όλου του μηνός Μαρτίου, μπορείτε να το πάρετε μεταφεύγοντας από το κοντά στο ταμείο. Και πριν τον κύριο Μαρκάκη, θα δώσω το λόγο στον κύριο Καψάλα για την καθιερωμένη ανασκόπηση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Η επικαιρότητα σας δίνει συνεχώς δουλειά, Δεν πλήττουμε αυτό, δεν ξέρω που είναι καλό ή κακό, αλλά δεν πλήττουμε. 300 ασκληπία στην αρχαία Ελλάδα, έτσι. 300 θρηπεία, σαν να λέμε 300 κέντρα υγείας δηλαδή, τα οποία δεν έχουμε σήμερα. Και όπου εκεί ήταν πλήρη και εφήρμοζαν μεθόδους, τις οποίες η σύγχρονη επιστήμη ακολουθεί, όπως τη μουσικοθεραπεία. Στην Σαμοθράκη ιδιαίτερα, στα Καρδύρια Μυστήρια που ξέρουμε περισσότερο τι συνέβαιναν, είχαν πρώτα την εξομολόγηση, απαραίτητη για να καθάρει την ψυχή του και να μπει μέσα στο ιερό ο ασθενής, απαλλαγμένος από τις ενοχές, διότι ο ιερέας της πορτωνόταν στην πλάτη του, και τα υπόλοιπα, έτσι. Μουσικοθεραπεία, τη σάουνα. Ξέρετε ότι η παροιμία που έχουμε σήμερα, όχι παροιμία, η ρίση έμεινε στα κρύα του Λουτρού, έχει την καταγωγή της από εκείνη την εποχή με την σάουνα που είχαν τα ορισμένα από τα σκληφία. Εξαγνισμός, δεν μιλάω για ναι, έτσι αναφέρεται εσείς επιστημονικά. Πρώτα ζεστό νερό, μετά το βγάζαν έξω δύο έτσι γεροί από τους αιχμαλώτους. Κάποιοι δεν άντεχαν από το Θερμόπολι στο ψυχρό και πέθαιναν και έμεναν στα κρύα του Λουτρού και μας έμεινε η ρίση από τότε μέχρι σήμερα. Η φαρμακεία τέταρτο είδος και μετά η πέμπτη, το 20% της θεραπείας ήταν στον γιατρό, που αν έσπανε στο πόδι σου βέβαια τι να σου κάνει, η εξομολόγηση και όλα τα άλλα, εκεί ήθελε γιατρό. Πριν φτάσει στο γιατρό όμως οι περισσότεροι θεραπεύονταν. Μην παίρνω στα οικόπεδα τα δικά σας, απλώς μου αρέσει. Μαθαίνω. Και τα αναφέρω. Για την επικαιρότητα λοιπόν την τρέχουσα, την πάρα πολύ πλούσια, να πούμε τα εσωτερικά μας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, γιατί είναι πολλά θέματα. Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που δεν έπρεπε να γίνει μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών του κ. Μαλιώρη και του Τουρκοκύπριου απεσταλμένου στην Αθήνα, κρυφίως, ώστε φοβούμε πως πολλοί από εσάς δεν το αντιληφθήκατε ότι συνέβη. Και έγινε κρυφίως διότι το Υπουργείο δεν ανακοίνωσε την ώρα της προσέλευσης. Οι συνάδελφοι στην Αθήνα το αντελήφθησαν από την κινητοποίηση των Τούρκων δημοσιογράφων που είχαν ενημερωθεί από την πρεσβεία τους και πήγαν στην Ακαδημία, που ήταν ο τόπος της συνάντησης εκεί, για να συναντήσουν τον αποσταλμένο τους, τον οποίο δεν συνάντησαν όμως, διότι το Υπουργείο φρόντισε να το βγάλει από την πίσω έξοδο για να μην το δει κανείς. Αν αυτό δεν είναι ένδειξη ενοχής, αν δεν έχεις να κρύψεις κάτι, γιατί να τα κάνεις όλα αυτά? Αν όλα είναι καθαρά, υπάρχει κανένας λόγος να κρύψεις τον Τουρκοκύπριο αποσταλμένο? Και είναι ένδειξη ενοχής, διότι γνωρίζουμε πλέον τώρα από ακριτομυθίες ότι υπήρξε μια διαφωνία του κ. Σαμαρά με τον κ. Βενιζέλο όταν ο δεύτερος αποδέχθηκε χωρίς αντίρρηση αυτό το οποίο ο κ. Αναστασιάδης δέχθηκε μετά από πιέσεις των συμμάχων μας εντός ή εκτός εισαγωγικών, εγώ εντός εισαγωγικών δεν τους έβαζα, να συνάψουμε μια διάσκεψη τετραμερή, την οποία από το 1960 ζητούν οι Τούρκοι και εμείς δεν τη θέλουμε. Και δεν τη θέλουμε διότι το πρόβλημα του Κυπριακού είναι διεθνές, έχει αναλάβει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να το επιλύσει, είναι θέμα της Ευρώπης από τη στιγμή που η Κύπρος αποτελεί κράτος ευρωπαϊκό. Ως εκ τούτου, οι εγγυήτριες δυνάμεις που υπήρχαν στη συνθήκη της Ζυρίχης δεν έχουν κανένα νόημα ύπαρξης τώρα. Τι θα πει εγγυήτριες δυνάμεις σε ένα ανεξάρτητο κράτος το οποίο αναγνωρίζουν όλα τα διεθνή φόρα ως ανεξάρτητο και είναι και μέλος ΕΕ. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ποτέ δεν αποδεχθήκαμε αυτό που η Τουρκία
με τα πάθους προέκυνε και μας πίεζε. Το δέχτηκε λοιπόν ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία για το τι θα κάνει ο κύριος Αναστασιάδης από εκεί και πέρα, αλλά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Υπουργείο μας επί των Εξωτερικών, τόσο επί κυρίου Βενιζέλ όσο και επί κυρίου Αβραμοπούλου, ό,τι που είναι σήμαντοι και ισχυροί, το αποδεχόμαστε πριν κάνει ακόμα αυτή το αποφασίσεων, όπως έγινε με την περίπτωση της Συρίας. Βγήκαμε και μιλήσαμε για ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, την ώρα που δεν το θέλουν ακόμα οι δυτικοί, ανεκάλυψαν την απόφασή τους. Εμείς εκτιθέμεθα. Έχουμε μια χώρα της οποίας το καθεστώς ζητήσαμε να ανατραπεί, όπου εκεί έχουμε Έλληνες και ένα μεγάλο ποσοστό, 10% χριστιανούς, που θα μπορούσαμε να τους αξιοποιήσουμε προς όφελος της πατρίδας μας. Είχαμε κανένα λόγο να ταχθούμε εναντίον του Άσαντ και υπέρ των μουσουλμάνων, τους οποίους υποστηρίζει ο κύριος Νταβούτογλου και τους χρηματοδοτεί και τους εξοπλίζει? Ποιον βοηθούμε, την Ελλάδα? Ας παραμείνουμε ουδέτεροι, όπως κάναμε και τώρα. Παρακαλούμε τους Ρώσους να έρθουν να επενδύσουν. Παρακαλούμε τους Ρώσους να μας στείλουν τουρίστες. Παρακαλούμε τους Ρώσους να μας υποστηρίξουν στα διεθνή φόρα, ιδιαίτερα στην Κύπρο. Και παίρνουμε θέση εναντίον των Ρώσων στο θέμα της Ουκρανίας. Διότι πάλι δεν προσέχουμε τι λέμε ή προσέχουμε πολύ καλά τι λέμε. Είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, δημοσίως ο κ. Αβραμόπουλος, ότι η ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι απαραίτητη για την ευρωατλαντική ασφάλεια, που σημαίνει δηλαδή ότι η μη ακεραιότητα είναι επιζήμια, ως εκ τούτου είναι η Ρωσία υπεύθυνη για το επιζήμιο του πράγματος. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε στο γεγονός ότι επιθυμούμε να παραμείνει ανεξάρτητη και ουδέτερη και ακέραια η Ουκρανία? Τα υπόλοιπα τι χρειαζόμαστε? Γιατί τασόμαστε εναντίον κάποιων χωρών τις οποίες χρειαζόμαστε? Υπάρχει κανενός. Είμαστε αδύναμη χώρα. Ας κρατήσουμε μία δευτερότητα όσο μπορούμε, διότι όταν μαλώνουν οι ελέφαντες, δεν πληρώνουν τα ποντίκια, όπως ξέρουν. Και εμείς είμαστε ποντικάκι. Για να κερδίσουν την εύνοια των συμμάχων κάποιοι πολιτικοί και να γίνουν μεθαύριο πρωθυπουργοί, να διατηρήσουν τις θέσεις τους ή να γίνουν αρχηγοί κομμάτων, πουλάμε την Ελλάδα. Συγχωρήστε με την έκφραση, αλλά είμαι αγανακτισμένος με αυτά που συμβαίνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό το παραμυθάκι δε που μας λέγει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν έχουμε τετραμερή διάσκεψη, δηλαδή δεν καθόμαστε και οι τέσσερις στο ίδιο τραπέζι, Ελλάδα, Τουρκία, Ελληνοκύπρη, Τουρκοκύπρη, αλλά είναι 2-2, 2-2. Αυτά είναι κολπάκια τώρα. Πρώτον, αναγνωρίσαμε την ύπαρξη του τουρκοκυπριακού κράτους, διότι ως διαμεσολαβητής και απεσταλμένος του τουρκοκυπριακού κράτους έρχεται ο άνθρωπος εδώ. Άρα τι λέμε εμείς? Εμείς βέβαια κρατήσαμε τα συνήθη, δεν δεχθήκαμε να έρθει απευθείας από τα κατεχόμενα στην Αθήνα, ήρθε μέσω Αγκύρας και ήρθε μέσω με διπλωματικό διαβατήριο που του έδωσε η Τουρκία. Να μην αναγνωρίσουμε τα έγγραφα των Τουρκοκυπρίων. Εντάξει, αυτά τα κάνουμε. Αλλά αποδεχόμαστε συνομιλίες με πρόσωπο πτήνος. Τι εκπροσωπεί? Έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση. Οι Τουρκοκύπροι είναι καταδουσιασμένοι που πέτυχαν αυτό που ήθελαν, οι Τούρκοι δηλαδή στην ουσία. Και έρχεται ο κύριος Έρογλου, ο πρόεδρος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με βάση το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο εξεδόθη με τις υπογραφές Αναστασιάδη Έρογλου, και να λέγει ότι ονειρεύονται οι Ελληνοκύπροι αν πιστεύουν ότι θα φύγει ο τουρκικός στρατός από το κράτος. Και δεύτερον, αυτά υπεγράφησαν από μας, τον κύριο Αναστασιάδη. Και το αποδειχθήκαμε κι εμείς, γιατί τον υποστηρίζουμε τον Αναστασιάδη. Και δεύτερον, στο κοινό ανακοινωθέν γίνεται λόγος για δυο συνιστώντα κράτη. Ισότιμα. Έτσι λέει το ανακοινωθέν. Άρα, η πλειοψηφία του 80% ισοτίμως, από εδώ και πέρα θα πολιτεύεται με τη μειοψηφία του 20% του Τουρκοκυπρίου. Επίσης όρις. Σε ποια δημοκρατική χώρα γίνεται αυτό? Σε όλα τα δημοκρατικά κυρίαρχα κράτη η πλειοψηφία αποφασίζει, η μειοψηφία ελέγχει και η πλειοψηφία προστατεύει όσο έχει χρέος τη μειοψηφία. Πού γίνεται αυτό η μειοψηφία να έχει τον ίδιο λόγο και να μπλοκάρει αποφάσεις της πλειοψηφίας? Και μιλούμε για δύο συνιστώντα κράτη. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι όλα αυτά γίνονται και μάλιστα με ταχύτητα, ώστε να τελειώσει το θέμα της Κύπρου για να μπορέσουν να βάλουν χέρι στους αγωγούς. Και θα περιμένουν οι Κύπροι, όπως περιμένουμε και εμείς εδώ, αυτά τα οποία ακούμε, ότι θα τρελαθούμε στο χρήμα του άφθονο μόλις αρχίσει η αξιοποίηση των πετρελαίων, γιατί μας λένε ψέματα.
μάλλον δεν μας λένε ψέματα, μας λένε την μισή αλήθεια. Μας λένε ποια είναι η αξία όταν και αν εξορυχθούν τα κοιτάσματα τα ενεργειακά, αλλά δεν μας λένε τι θα πάρουμε εμείς από αυτό. Άλλο πράγμα είναι η αξία και άλλο τα ποσοστά που θα πάρουμε εμείς. Κατά κανόνα είναι 15 με 20% τα ποσοστά μας. Παρακαλώ. Αυτό ήθελα να πω. 15 με 20, άντε να είναι 22%. Δεν λέω ότι δεν είναι κάτι, είναι σημαντικό. Αλλά να μας πείτε αυτό που θα πάρουμε εμείς, όχι ποια είναι η αξία των κοιτασμάτων. Και δημιουργείται στον κόσμο η αίσθηση ότι μετά από 20-30 χρόνια λύθηκαν τα προβλήματα των πάντων και θα είμαστε παχρέοι, θα είμαστε κατάρρευμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν το πήραν στα σοβαρά. Διότι κάτι να ξεφύγει και πολλές φορές ξεφεύγουν κάτι μικρά πραγματάκια, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Ο Κίσιγκερ τοποθέτησε τα πράγματα πολύ σωστά σε μια συνέντευξη που έδωσε, λέγοντας ότι η Δύση αγνοούσε τι θα έκανε ο Πούτιν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι αυτό που είχα πει πριν από την προηγούμενη Πέμπτη εδώ. Σήμερα κατηγορούμε τον Πούτιν διότι εισέβαλε έστω και ατύπως στην Ουκρανία και κατηγορείται από την Δύση για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Το ερώτημα δεν είναι όμως αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι το πρώτιστο. Το πρώτιστο είναι η Δύση όταν ξεκίνησε αυτή την ιστορία με τους δίθεν εξαγερμένους δεν γνώριζε πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν. Ο κ. Ομπάμα είπε ότι δεν τον ενημέρωσε σωστά η CIA και η CIA και κάποια δημοσιεύματα του δυτικού τύπου λένε ότι ήταν εξοργισμένος με την CIA και δεν τον ενημέρωσε σωστά. Εδώ τώρα κοντεύουμε να τρελαθούμε. Ξέραμε εμείς, ήξερα εγώ ένας ταπεινός δημοσιογράφος Θεσσαλονίκης τι θα κάνει ο Πούτιν και δεν το ξέρει η CIA. Μην τρελαθούμε τώρα ότι δεν τον ενημέρωσε η CIA. Επομένως, για ποιο λόγο έσπρωξαν τα πράγματα ώστε να προκαλέσουν την ενέργεια αυτή του Πούτιν να πάρει την Κρυμαία. Κάποιο σενάριο θα μπορούσε κάποιο να υποθέσει ότι είναι συνεννοημένη υπόθεση, πάρει στην Κρυμαία, πάρουμε και εμείς το άλλο, να τελειώνει η ιστορία. Μπορεί. Το πιθανότερο όμως είναι ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν καταστάσεις και δεν θα είναι μόνο η Ουκρανία. Όταν πάρει φωτιά ένα σπίτι, παίρνει και το διπλανό του. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άντε, τελειώσαμε με την Ουκρανία. Προσέξτε, αν δείτε πώς συμπεριφέρεται το σύστημα τα τελευταία χρόνια, όταν έχει έναν κύριο αντίπαλο, δεν πάει απευθείας επάνω του, πάει γύρω-γύρω. Δείτε με το Ιράν τι γίνεται. Γύρω-γύρω όλες οι χώρες έχουν καταληφθεί από το σύστημα και το Ιράν έμεινε χωρίς να συνορεύει με κάποια χώρα δική του. Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ. Τα Εμιράτα απέναντι βέβαια τα οποία ήταν και η Σαουδική Αραβία που ήταν πάντα εναντίον του, το περικύκλωσαν με καθεστώτα τα οποία είναι φιλικά προς το σύστημα ή βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορούν να αντιδράσουν όλες αυτές οι χώρες. Ιδιαίτερα το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Πακιστάν, και του έμεινε, έμεινε στο Ιράν ένα μικρό κομματάκι να συνορεύει με την Τουρκία, όπου εκεί είναι το Ιρανικό Κουρδιστάν. Μια μικρή περιοχή βέβαια, είναι το μικρότερο Κουρδιστάν από τις άλλες χώρες. Όπως ξέρετε είναι 4 τα κομμάτια του Κουρδιστάν, είναι στην Τουρκία το μεγαλύτερο μέρος, όχι το μεγαλύτερο, ίσο μέρος έχει και το Ιράκ. Είναι και στην Συρία, είναι και ένα μικρό κομμάτι στο Ιράκ. Λοιπόν, το ίδιο πάει να γίνει τώρα και με τη Ρωσία. Ήμασταν βέβαιοι όσοι παρακολουθούσαμε τα πράγματα ότι η Ρωσία θα είναι επόμενος στόχος για τον απλούστατο λόγο ότι έκλεισαν προσωρινά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι προσωρινό αυτό, μία ανακοχή με το Ιράν ώστε να καλύψουν τα νότα τους. Αυτό είναι βέβαια μια πάγια τακτική στο στρατό, στη γεωστρατηγική. Το έκανε και ο Φίλιππος πριν ξεκινήσει ο Αλέξανδρος στην εκστρατεία. Πρώτα έκανε τις επιχειρήσεις του εδώ στα Βαλκάνια, τους τακτοποίησε όλους για να είναι ήσυχος ότι δεν θα επιτεθεί και μετά έγινε η εξάπλωση προς την Ασία. Και έτσι είναι ένας κανόνας βασικός αυτός. Επομένως, τακτοποίησαν πρώτα τα νότα τους με το Ιράν, υποτίθεται ότι μοιάσαμε. Εγώ στοιχηματίζω και από πληροφορίες αλλά και από την ανάλυση που γίνεται, ο τελικός στόχος είναι ο δρόμος του ΝΑΤΟ, ο παλιός δρόμος του μεταξιού. Ο τελικός στόχος είναι το Θιβέτ. Εκεί θα πάνε. Και είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς αν δει ποια είναι η κατάσταση του Θιβέτ. Στο κέντρο της Ασίας, το πλέον χρήσιμο γεωστρατηγικό στοιχείο για όποιον το κατέχει, γι' αυτό και οι Κινέζοι με δόντια το κρατούν και τους αφήνουν τους άλλους, είτε να αυτοκτονούν, είτε τους σκοτώνουν τους Θιβετιανούς μοναχούς. Αλλά
είναι το κλειδί για την ύπαρξη δισεκατομμυρίων ανθρώπων στην Ασία. Γιατί είναι το κλειδί? Γιατί εκεί πηγάζουν οι 7 ποταμοί από τους 9 εκ των οποίων ιδρεύεται όλη η Ήπειρος. Οι άλλοι δυο είναι στην Τουρκία, στο τουρκικό Κουρδιστάν, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Οι άλλοι 7 μεγάλοι ποταμοί είναι στον Τιβέτ. Ελέγχεις δηλαδή με το νερό, το οποίο είναι το χρησιμότερο εργαλείο εξοπλιστικό αυτά τα χρόνια, ελέγχεις τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Πέραν τον άλλο δηλαδή που έχει. Εν πάση περιπτώσει, καλύπτεις τα νότα σου με το Ιράν, άρα κάπου χτυπάς. Δεν ξέραμε μόνο αν θα χτυπήσουν στην Ευρώπη ή αν θα χτυπήσουν στις λεγόμενες δημοκρατίες που απεσπάστησαν από τη Σοβιετική Ένωση και είναι από την άλλη πλευρά της Μαύρης Θάλασσας, Τατζικιστάν κτλ. Για το Αζερμπαϊτζάν δεν μιλούμε βέβαια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι παράρτημα του Ισραήλ, αλλά οι άλλες χώρες τους έχει φροντίσει ο Πούτιν και μπήκαν στην Ευρωασιατική Ένωση, χωρίς όμως κανείς να ξέρει τι μπορεί να συμβεί, γιατί απαρτίζονται από μουσουλμανικό πληθυσμό και ο μουσουλμανικός πληθυσμός, ιδιαίτερα εναντίον των Ρώσων, οι οποίοι είναι χριστιανοί όχι μόνο κατά ταυτότητα, αλλά το πιστεύουν και πιστεύουν. Γιατί κάποτε είχα αμφιβολίες, εγώ λέω, μας κοροϊδεύουν τώρα όλοι αυτοί, ιδιαίτερα ο Πούτιν και οι άλλοι αξιωματούχοι οι οποίοι κάνουν συνεχώς το σταυρό του. Βέβαια και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου έκανε το σταυρό του και οι υπόλοιποι, αλλά ο Πούτιν τα πιστεύει. Οι έρευνες οι οποίες έχω κάνει δείχνουν, κάποια άλλη φορά θα σας πω, ότι πιστεύουν. Είναι μυστικιστικός λαός οι Σλάβοι και πιστεύουν απόλυτα. Όπως και όλοι οι Πολωνοί και οι υπόλοιποι. Βέβαια οι Πολωνοί δεν είναι Ορθόδοξοι, είναι Καθολικοί, δεν έχει καμία σημασία. Πιστεύουν. Οι Μουσουλμάνοι λοιπόν ξέρουν ότι έχουν έδρα εναντίον των Ρώσων Ορθοδόξων, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται από το σύστημα εναντίον των Ρώσων. Πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέγαμε ότι μήπως χτυπήσουν από εκεί. Τελικά χτυπήσανε στην Ουκρανία. Ερώτημα λοιπόν. Αφού ξέρανε ότι δεν πρόκειται να το αφήσει αυτό που του. Όπως δεν το άφησε με τη Γεωργία, όπως δεν το αφήσουμε με άλλη χώρα. Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την Πολωνία. Η οποία θα θυμάστε, ανάλογα με το πώς αλλάζει η κυβέρνηση εκεί, παίρνει και διαφορετική θέση. Είναι τυχαίο το ότι σκοτώθηκε ο πρόεδρος της χώρας, ένας εκ των δύο διδήμων, πρόεδρος και πρωθυπουργός, ήταν δύο δίδυμοι, και μάλιστα με φιλελληνική στάση. Προσέξτε, ο ένας εκ των διδήμων πρωθυπουργός είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη για ένα συνέδριο. Και επειδή οι Τούρκοι φέραν και Τουρκοκύπριους και ήταν τη σημαία και στο τραπέζι των χωρών υπήρχαν και Τουρκοκύπριοι, ο Πολωνός πρωθυπουργός απέτησε να σηκωθούν να φύγουν γιατί ο έφυγε αυτός. Που δεν το κάνουμε εμείς. Και το έκανε ο Πολωνός πρωθυπουργός. Αυτά δεν παίρνουν στον τύπο. Λοιπόν, σκοτώθηκε ο Πολωνός πρόεδρος με το επιτελείο του στρατού όλοι μαζί, που συμπτωματικά ήταν εναντίον της εντάξεως στο ΝΑΤΟ της Πολωνίας και της τοποθετήσεως της αντιπυραυλικής ασπίδας στην Πολωνία. Και συμπτωματικά σκοτωθήκαν όλοι αυτοί, ανέλαβαν άλλοι οι οποίοι ήσαν υπέρ. Η Πολωνία έχει το πρόβλημα ότι με την τοποθέτηση της αντιπυραυλικής ασπίδας, παρόλο που τώρα δεν το θέλει και κάποιες διαβουλεύσεις γίνονται, τίθεται αμέσως ως αντίπαλος της Ρωσίας. Σαν να προκαλεί τη Ρωσία δηλαδή. Η Ρωσία δεν της έκανε τίποτα, το κάνει η Πολωνία. Δεν το κάνει η ίδια η Πολωνία, την υποχρεώνει το σύστημα να το κάνει. Τους βάλει και μας κάνει, το ξέχασα αυτό. Φέραν σήμερα στον Πειραιά, με τα πλοία του Αμερικανικού στόλου, ένα σύστημα αντιπυραυλικό. Δεν το αποδεχθήκαμε εμείς ποτέ αυτό στην Ελλάδα. Αν έχουν να κάνουν κάτι με την Ουκρανία, με τους Ρώσους, ας τα κάνουν να αφήσουν εμάς ήσυχους. Το γεγονός ότι, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ, πού θα το πάνε, αλλά το γεγονός ότι το φέρανε στον Πειραιά και από εκεί και πέρα θα μεταφερθεί, που δεν ξέρω, πιθανόν η Γεωργία, η Πολωνία, δηλαδή αυτές οι χώρες είναι έμπιστες, εμπλέκεται και η Ελλάδα. Αφού λοιπόν γνωρίζανε πώς θα συμπεριφερθεί ο Πούτιν, σημαίνει ότι κάποια θέλουν να το κάνουν. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να ενσωματώσει χώρες, διότι γεωστρατηγικά δεν της συμφέρει η ενσωμάτωση. Αν ενσωματώσει χώρες, θα συντονεύει με χώρες του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία θέλει φιλικές χώρες ως ασπίδα ανάμεσα στη Ρωσία και στις χώρες του ΝΑΤΟ. Άλλες χώρες ανάμεσα. Αυτό θέλουν οι χώρες. Δεν θέλουν απευθείας σύνορα με τον αντίπαλο. Η περίπτωση Κρυμαίας βέβαια είναι διαφορετική, γιατί στο κομματάκι που βρίσκεται, εκεί, ως ακροτήριο δηλαδή όλης της ιστορίας, δεν έχει κάπου, μπορεί εκείνη να ενσωματωθεί, αν και δεν συμφέρει πάλι στη Ρωσία, γιατί θα δημιουργήσει τον κόσμο τις καταστάσεις. Και δεν πιστεύω να το κάνει, θα είναι λάθος.
διότι ούτε την Νότια Οσετία ενσωμάτωσε, ούτε την Αφχαζία. Τις άφησε να υπάρχουν υποτίθεται ως τμήματα της Γεωργίας, ενώ έχουν ρωσικό νόμισμα, ρωσική διοίκηση, με τους Ρώσους συναλλάσσονται, ούτε καν λογαριάζουν την κυβέρνηση της Γεωργίας, αλλά τις άφησε έτσι να υπάρχουν, ούτε κανείς τις αναγνώρισε, ούτε ζήτησε ποτέ η Ρωσία να αναγνωριστούν ως ιδιαίτερα κράτη. Αφού βρίσκονται αυτές εκεί, την βόλεψε η κατάσταση. Άσε να υπάρχουν. Ουσιαστικά είναι μέρος δηλαδή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά από την άλλη πλευρά επισήμως δεν είναι. Με την Κρυμαία λογικά το ίδιο πρέπει να κάνει. Δικό της κομμάτι είναι, αν έχετε κατά νου στο χάρτη. Κάποια λίγα χιλιόμετρα τη χωρίζουν, ήδη έχει υπογραφεί μια. Είχε ληφθεί η απόφαση παλαιότερα, μια συμφωνία που είχε γίνει για κατασκευή μιας γέφυρας που κοστίζει ποσό που μπορεί ο ρωσικός προπολογισμός να του σηκώσει, να γίνει μια γέφυρα. Οπότε ενώνεται απευθείας η Κρυμαία και εκεί στη θάλασσα της Αζοβικής, οπότε κλείνουν και την κάνουν και την Αζοβική, την κάνουν οι λίμνιες. Ο Νταβούτογλου φωνάζει και λέει ότι μας ενδιαφέρει άμεσα το θέμα, διότι ήταν κάποτε Οθωμανική, μέρος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και η Ελλάδα που έφτιαξε την Κρυμαία και μεγάλο τμήμα της Ουκρανίας το έχει ξεχάσει. Το έχει δυσμονήσει. Αν καθίσει κανείς να δει από την αρχαία την ελληνική μυθιστορία με τους Αργοναύτες, εκεί πήγα. Γεωργία και εκεί. Επειδή λοιπόν κανείς δεν ξέρει πώς θα πάνε τα πράγματα και οι επίσημες ανακοινώσεις μάλλον είναι για να μας μπερδεύουν, πάντα υπάρχει φόβος ότι κάτι θα συμβεί. Το ότι θα συμβεί στα επόμενα χρόνια, όχι μακρινά. Θα συμβούν δραματικά γεγονότα, αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Διότι έχουμε δυνάμεις περιφερειακές ισχυρές οι οποίες χάνουν, άλλες που ανέρχονται, αυτές οι οποίες υποχωρούν δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να δώσουν την εξουσία στους νέους, είναι λογικό. Οι νέοι θέλουν να τους πάρουν την εξουσία, άρα η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Σημερινό δημοσίευμα από τον Bloomberg. Ενοχλημένοι οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνες από την ενδυνάμωση του στρατού της Κίνας. Εκείνο μέχρι τώρα δεν μας είχε απασχολήσει για ένοπλα τμήματα. Εντάξει, τους Τιβετιανούς δεν είχε πρόβλημα, όπλοι είναι η μοναχή εκεί. Δεν μας είχε απασχολήσει μέχρι στιγμής. Αεροπλανοφόρα φτιάχνει, πήρε το πρώτο. Σας είχα εξηγήσει με την Κολπάκη πήραν το πρώτο από τους Ρώσους, πώς πέρασε το αεροπλανοφόρο από τα στενά. Έχουν τη δυνατότητα με τις αντιγραφές αυτοί και οι Ιάπωνες. Το πήραν, το μελέτησαν, το είδαν και υπολογίζουν ότι σε 4-5 χρόνια θα βγάζουν όσα θέλουν. Πατάς το κουμπάκι και βγαίνει αεροπλανοφόρο. Περισσότερο θέλουν να δουν πώς λειτουργεί δηλαδή και τι γίνεται. Το κάναν δοκιμές, στην αρχή είχαν μια αποτυχία, έπλεε με έναν, δεν καθόντουσαν σωστά τα αεροπλάνα. Εν πάση περιπτώσει το πέτυχαν το κόλπο. Λοιπόν, μιλούμε τώρα για έναν λαό ενός δισεκατομμυρίου, 200 εκατομμυρίων, ο οποίος αναπτύσσεται ενόπλος και αναλογικά. Τα χρήματα που διαθέτει η Κίνα σε σύγκριση με αυτά που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον στρατό τους και περιλαμβάνουν όλα ενόπλους, λιμνικό, έτσι, ότι είναι, τμήμα είναι ενόπλο, είναι 5 φορές περισσότερα. Σε απλά νούμερα βέβαια δεν είναι, διότι αλλιώς είναι η οικονομία της Κίνας, αλλιώς είναι η οικονομία της των Ηνωμένων Πολιτείων. Αναλογικά όμως όταν το δει κανείς, είναι 5 φορές περισσότερο, είναι 146 δισεκατομμύρια δολάρια. Όχι. Άκυρον, αυτό ήταν ο προπολογισμός της Ρωσίας. Είναι κοντά στα 450 δισεκατομμύρια δολάρια. Τεράστια ποσά, τρελά ποσά. Για την Κίνα δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και απείλησαν δε και τους Αμερικανούς ότι αν στριμώξουν περισσότερο την Ρωσία θα απαιτήσουν από τις ΗΠΑ να πληρώσουν το χρέος που έχουν προς την Κίνα με χρυσό. Και γιατί το απέτησαν με χρυσό? Όλοι γνωρίζουμε ότι όλο το πρόβλημα των Αμερικανών είναι ότι δεν έχει χρυσό. Και παίρνει χαρτάκια, τυπώνει δολάρια, θα πετάει τα δολάρια χωρίς να υπάρχει το αντίκρισμα. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που θυμήθηκαν ότι ο Στρος-Καν ήταν ζωηρός και κυνήγησε την καμαριέρα, διότι έκανε το λάθος ο Στρος-Καν να του ζητήσει να δει τα αποθέματα χρυσού, 180 τόνους, που έπρεπε από το 1984 να έχουν σε πάσα ζήτηση έτοιμα. Κανείς δεν τα ζητούσε, ο Στρος-Καν δεν ξέρω πώς του ήρθε. Του ξέφυγε, δεν ξέρω τι. Και από τότε θυμηθήκανε ότι είναι ζωηρός, δεν το ξέρανε. Καταλάβατε την υποκρισία δηλαδή η οποία υπάρχει. Και για να κλείσω με αυτό που σας άνοιξα με τον Κίσιγκερ, ο Κίσιγκερ μιλάει για την υποκρισία του να κατηγορεί η Δύση την Ρωσία διότι επεμβαίνει στην κατάλυση της κυριαρχίας μιας χώρας. Και υπενθυμίζει
τι κάνανε οι ίδιοι και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών, σε πόσες χώρες κατέλησαν την κυριαρχία, ας πούμε, τότε θεωρήθηκε ότι ήταν εντάξει, καλώς το κάναμε. Όταν το κάνει ο άλλος, τότε μας πειράζει. Είναι αυτή η ελληνική παροιμία που λέει: δεν βλέπεις το καρπί που έχει στο μάτι σου, βλέπεις την πελώνα που έχει ο άλλος. Ότι οι ισχυροί θα παραβιάζουν την κυριαρχία των αδυνάμων, αυτό το ξέρουμε. Το πρόβλημα το δικό μας είναι να μην κάνουμε τον έξυπνο, ταυτιζόμαστε με κάποια χώρα και δημιουργούμε αντιπάθεια στην άλλη, ενώ τις έχουμε όλους ανάγκες. Πώς θα καταφέρουν οι Τούρκοι και το παίζανε το παιχνίδι? Είναι στο ΝΑΤΟ οι Τούρκοι και όμως το παίζουν το παιχνίδι. Και εκείνο που φοβούμε τώρα είναι ποιο θα είναι και θα είναι απάντηση του Πούτιν. Του κάνανε αυτή τη δουλειά στην Ουκρανία. Ποια θα είναι η απάντησή του? Διότι κι άλλα θα το κάνουν τώρα. Είναι η υπόθεση Γεωργίας και Πολωνίας, όπως είπα, όπου περιμένω και κάτι να συμβεί. Μολδαβία. Αλλά είναι, η Μολδαβία είναι πιο κάτω ακόμη και έχουν πρόβλημα και οι Ρουμάνοι εκεί. Άλλος μπελάς εκεί με τη Μολδαβία. Θα σας πω για τη Μολδαβία όμως σε λίγο τι πρόβλημα έχουμε με τη Μολδαβία εμείς από πλευράς επιχειρημάτων. Έχω μια υπόνοια μέσα στις εκδοχές που κάθομαι και σκέφτομαι τι μπορεί να κάνει ο Πούτιν, ότι μπορεί να πλησιάσει τους Τούρκους που αυτή τη στιγμή είναι στο στόχαστρο των Αμερικανών. Μπορεί να έχουν του κόσμου τις διαφορές, αυτό δεν λέει τίποτα. Από την μια μέρα στην άλλη, εδώ οι Ισραηλινοί με τους Τούρκους, πότε μαλώνουν, πότε δεν μαλώνουν. Και ο Ερντογάν το θέλει, ενδεχομένως, διότι τον έχουν πιέσει πολύ οι δυτικοί και θέλουν να το διώξουν. Αν θέλει να παραμείνει στην εξουσία ο Ερντογάν, έχοντας απέναντί του τις ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεχάσουν τις μεταξύ τους διαφορές και για κάποιο διάστημα να συμμαχήσουν Ρώσοι και Τούρκοι. Αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα για μας. Καταφερόμενοι εναντίον των Ρώσων μέχρι στιγμής, θα τους έχουμε και απέναντι σε όλα τα θέματα που έχουμε με την Τουρκία. Αυτά είναι που με εκνευρίζουν στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής, όπου δεν ξέρω, γνωρίζουν από εξωτερική πολιτική. Για τους διπλωμάτες μας δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, τουλάχιστον τους καινούργιους, γιατί μπαίνουν τα κομματικά γραφεία, ο φίλος του φίλου, τον κάνουμε διπλωμάτη, ο γιος του μπαμπά και τελειώσαμε. Στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες που τους έχουμε δει πως συμπεριφέρονται και τους ευρωβουλευτές μας, από εκεί δεν έχω καμιά ελπίδα. Αλλά πάει στην ευχή, υπάρχουν τόσο ακριβοποιημένοι σύμβουλοι. Υπάρχει μια ένωση επιτήμων διπλωματών, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ αξιόλογη, με τον Ελευθέριο του Καραγιάννη, ας πούμε. Και όταν συζητώ μαζί τους, μου λένε ότι ουδέποτε το Υπουργείο Εξωτερικών τους ζήτησε τη γνώμη τους, ενώ έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία. Ναι. Υπάρχουν καλοί και κακοί νοναζί. Α, εδώ είναι άλλη ιστορία τώρα. Καταρχήν, ποιος είναι νεοναζί και ποιος είναι παλαιοναζί, υπό την εξής έννοια. Ναι, υπό την εξής έννοια. Όχι μόνο για την Ουκρανία, γιατί το σύστημα δεν είναι. Δεν έχουν νεοναζί. Όχι, για το Βενεζουέλα ρωτάω. Υπάρχουν καλοί και κακοί νεοναζί. Υπάρχουν κάποιοι που να έχουν παράνομοι νεοναζί και υπάρχουν κάποιοι που καλώς υπάρχουν, ας πούμε. Γενικότερα με το σύστημα, αν το δούμε, φαίνεται και η υποκρισία του συστήματος. Όταν τους εξυπηρετεί μια κατάσταση οι ναζί στην Ουκρανία. Γιατί μέχρι και ο Ισραηλός πέρυσι πήγε του ίδιου. Αυτό δεν είναι καινούριο. Υπήρχε γενικός γραμματέας στον ΟΗΕ, ο Κουρτ Βαλτχάιμ, Αυστριακός. Και αφού έκανε δύο θητείες, κάποια στιγμή πήγε κόντρα στο Ισραήλ γιατί υποστήριξε την ίδρυση του κράτους του Παλαιστινίου. Αμέσως θυμήθηκαν, τότε το ανακάλυψαν, ότι ήταν ναζιστής και ήταν στα αυστριακά SS στην εποχή των Γερμανών. Τον υποχρέωσαν να φύγει, βέβαια οι Αυστριακοί επειδή έχουν άλλη νοοτροπία τον έκαναν και πρόεδρο του κράτους τους, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι τον χρησιμοποιείς, αδιάφορο ποιος είναι και τι έκανε, μόλις πήγε λίγο κόντρα βγήκαν τα αρχεία ότι ήταν Αυστριακός ναζιστής. Ναι. Δημήτρη, αυτοί λένε νεοναζί, και από ό,τι καταλαβαίνω, όλους νεοναζί τους ονομάζουν όλους τους διοικητές. Στο Ισραήλ λένε ότι έχει νεοναζί. Είναι δυνατόν οι Εβραίοι να έχουν νεοναζί με την έννοια αυτή το αστείο είναι ότι έχουν και οι Εβραίοι. Στο Ισραήλ έχουν νεοναζί. Του Χίτλερ εννοεί. Του Χίτλερ. Με τη σβάστηκα. Και μάλιστα πήγαν και θεωρούν ότι είναι αυτοί που ήταν κομμουνιστοτραφείς και εναντίον της θρησκείας και έχουν και φωτογραφίες από έναν δικό μας ιερέα, ο οποίος ήταν μυστήρια περίπτωση πριν γίνει ιερέας, χρησιμοποιεί τις ελληνικές υπηρεσίες και μου έδωσε φωτογραφία, την έχω στο αρχείο μου, στο γραφείο βέβαια, μην χαθούν αυτά, με σβάστηκες που βάλανε πάνω σε καρέκλες στο ραβίνου κτλ. Μπα στο εκτός, ναι, έχουν μπερδέψει τα πράγματα, αλλά και έχουν μπερδευτεί και στην Ελλάδα, γιατί δεν μιλούμε ποτέ με πολιτικούς όρους. Στην Ελλάδα κανείς δεν ξέρει τι είναι τι. Δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιον τι είναι ο φιλελευθερισμός, σε τι διαφέρει αυτόν τον φιλελευθερισμό
τι είναι ο σοσιαλισμός, τι είναι η σοσιαλδημοκρατία, τι είναι ο χριστιανικός σοσιαλισμός, τι είναι ο μαρξιστικός σοσιαλισμός, τι είναι όλα αυτά. Λες σοσιαλιστής. Τι θα πει σοσιαλιστής. Σοσιαλιστής είναι κοινωνιστής. Ενδιαφέρον για την κοινωνία. Μάλιστα, όλοι οι σοσιαλιστές μας. Όταν λες είμαι σοσιαλιστής, είναι πλακία. Πρέπει να πεις και τι σοσιαλιστής, είσαι σοσιαλδημοκράτης, μαρξιστής, σοσιαλιστής. Έχει ουτοπικό σοσιαλιστή. Έτσι. Χριστιανικό σοσιαλισμό. Γι' αυτό λέω ότι εδώ στην Ελλάδα η κριτική Φερρυππίν είναι ήτανε σοσιαλιστές με το Πασόκ αλλά και φιλελεύθεροι με τον Βενιζέλο. Ας μου το εξηγήσει κάποιος να το καταλάβω. Ο Βενιζέλος ήταν φιλελεύθερος, καπιταλιστής. Δεν μπορείς να είσαι και φιλελεύθερος με τον Βενιζέλο και σοσιαλιστής με τον Βενιζέλο. Να τιμάς τον Βενιζέλο, και εσύ είσαι η κριτική ρίζα, έτσι. Να τιμάς τον Βενιζέλο επειδή είσαι κριτικός και εντάξει είναι δικό μας παιδί, αυτό το αντιλαμβάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να υποστηρίζεις και τις ιδέες του φιλελευθερισμού και τις ιδέες του φιλελευθερισμού. Είναι μεγάλη, μεγάλο θέμα, κάποια φορά να το πούμε όμως αυτό, για το τι είναι το καθένα. Κάποιος είναι βασιλικός, είναι και κουντικός. Είναι μεγάλο μπέρδεμα. Ακόμα και με τη βασιλεία που λέμε, ή την αστεία, ή λέμε μοναρχία, ή όλα αυτά δεν έχουν ξεκαθαρίσει το ελληνικό λόγο, γιατί δεν φρόντισε κανείς να το ξεκαθαρίσει. Εδώ σχετικά τα πράγματα πώς θα βλέπω. Ο Φράνσις Φουκουγιάμα. Και τώρα με το τέλος της ιστορίας. Ναι. Νομίζω ότι ήταν μεγάλη βλακεία του, αλλά εκείνος που πέτυχε, γιατί είχε και τέρι εκείνη την εποχή, ήταν ο Χάντιγκτον, ο οποίος όλα αυτά που είπε συμβαίνουν. Όποιος διαβάσει την σύγκρουση των πολιτισμών του Χάντιγκτον, τα βρίσκει μέσα. Βέβαια, αν διαβάσει και τα πρωτόκολλα του Σοφών της Ιώ, θα τα δει απόλυτα. Δεν καλά. Άλλο με τίποτα. Εδώ εγώ σας έχω πει, δεν πολύ ασχολούμαι τίποτα. Αν δεν πάμε στον πάτο και δεν πάρουν αυτά τα οποία θέλουν, εμείς θα ικανοποιηθούμε όταν πάψουν να μας βάζουν άλλα επιπλέον. Και δεν πρόκειται να ξεγερθούμε ποτέ, γιατί είμαστε στο μετέωρο βήμα. Δεν εκάζω το σύστημα. Δεν σε ξαθλιώνει πλήρως για να ορμήξεις, αφήνει λιγάκι, ας πούμε. Όσον αφορά τις εκλογές, ας πούμε, θα πούμε. Οι εκλογές είναι αν θα επικρατήσουν οι Αμερικανοί με το δολάριο να χτυπήσουν τους Γερμανούς ή αν θα παραμείνουν οι Γερμανοί. Αυτές είναι οι εκλογές. Ποια είναι η διαφορά για το λόγο, ποια θα είναι. Μήπως αυτή η διαμάχη είναι λίγο μούφα, γιατί βλέπω γεωπολιτικά οι Γερμανοί ταυτίζονται με τους Αμερικανούς. Όχι πάντα. Τώρα στην Ουκρανία έχουν τα μπερδέματά τους, δεν ξέραν τι τους γινόταν. Αλλά φάνηκε καθαρά ότι έπαψε να είναι παγκόσμιος ηγέτης η Αμερική, είναι περιφερειακή δύναμη, πάρα πολύ ισχυρή δύναμη, κάνει κουμάντο στη Μεσόγειο, αλλά στην Ευρώπη ανέθεσαν στους Αμερικανούς. Όταν η Αμερική είχε προβλήματα πριν από 10 χρόνια, έτρεχε το γερμανικό μάρκο και τα ρίχνε αμέσως για να δυναμώσει το δολάριο. Και αγόραζε δολάρια να δυναμώσουν. Τώρα δεν τους δίνουν σημασία και παρακαλάει ο Ομπάμα να το συναντήσει η Μέρκελ. Το παιχνίδι στην Ήπειρο παίζεται από τους Γερμανούς τελείως. Είναι το παιδί του συστήματος. Αλλά η Μεσόγειος, εδώ είναι το δίλημα το δικό μας και θέλουμε έξυπνους πολιτικούς. Η Μεσόγειος όμως στους Αμερικανούς. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε τώρα. Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι γερμανοτραφής και έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι των Αμερικανών. Άλλοι μυστικά, άλλοι όχι, ας πούμε. Τι κάνουμε ρε παιδιά τώρα, ψάχνουμε αφεντικά, δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να μην είμαστε με κανέναν ή να είμαστε κάπως ουδέτεροι κάτι ή πάρει και λίγο εσύ και λίγο εγώ αλλάξει και εμένα κάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μου, γι' αυτό βλέπετε. Με τους Αμερικάνους δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος. Εκείνος επίσημα, εντάξει, ανησυχήσιμα με την έννοια ότι ανοιχτά το λέει, δεν κρύβεται ας πούμε. Αλλά υπάρχουν άλλοι που το παριστάνουν ότι είναι εναντίον. Περιμένω να δω πότε η ευαίσθητη προοδευτική εντός εισαγωγικών διαμαρτυρηθούν για τους 17 νεκρούς διαδηλωτές της Βενεζουέλας από τους μπάτσους, πάλι εντός εισαγωγικών, του Μαδούρο. Διότι εδώ είναι μπάτσι και γουρούνια αστυνόμοι. Εκεί τι είναι. Εδώ δεν είχαμε 17 νεκρούς, ακόμα δεν είδα μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας για το καταπιεστικό καθεστώς της Βενεζουέλας που σκοτώνει τους διαμαρτυρόμενους που δεν έχουν να φάνε. Ευχαριστώ πολύ.